Γεια σου, Στέλιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες. Είναι αλήθεια. Ποιο? Καλησπέρα εννοώ. Καλή εσπέρα. Ναι, το εύχομαι δηλαδή. Άρχοντες. Το εύχομαι για όλους μας. Και εγώ για το πες. Τι, για πες τα όλα. Δεν είμαι εδώ για να... Ξέρετε, γιατί καμιά φορά το να ζητάς σαν άνθρωπος τόσο τα νούμερα, μπορεί να σε κάνει νούμερο τον ίδιο. Εγώ δεν είμαι εδώ για να βάλω χαμηλότερες βαθμολογίες στις συμπαίκτριές μου, όταν εκτιμώ το συγκεκριμένο τους look. Υπάρχουν κάποιες παίκτριες, όπως η Σέβη για παράδειγμα, που πιστεύω ότι τη χρησιμοποιεί αυτή την επικοινωνιακή τακτική και δεν την αδικώ. Ο καθής και τα όπλα του. Εγώ τις έχω πει τη Σέβης. Φέρνεις μόνο δράμα, θέλω να δω και στυλ. Είναι λίγο προσβλητικό προς τη Σέβη, ας πούμε, να θεωρείς θέσφατο ότι οι βαθμολογίες της είναι για να της δίνεται ο λόγος. Γιατί μπορεί να είναι αντικειμενικές. Δεν το ξέρουμε. Αιτιολόγησα το Περίμενε. Γιατί το πιστεύω. Ωραία, πάμε. Αιτιολόγησα, νομίζω μου το θεωρείς θέσφατο, όμως. Γιατί το ανέφερες 2-3 φορές. Δεύτερο. Εγώ θεωρώ ότι επειδή έχεις έρθει κοντά με κάποια κορίτσια, χωρίς να λέω ότι το κάνεις επιτηδευμένα, ξέρεις, καμιά φορά η συμπάθεια κάνει την κρίση μας πιο θολή. Και κάποια πράγματα λέμε, λαμωρέτσι το φοράει αυτή η τάδε, άστην, ας πούμε, γιατί είχε και μια δύσκολη μέρα, δεν πειράζει, ας πέσει κάτω. Όμως είναι διαγωνισμός. Αυτό ήταν και ο λόγος που ήρθες εδώ πέρα αρχικά, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα, ότι είχε συνάφεια με αυτό που είχε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ο Στέλιος. Τώρα που ξεκαθαρίστηκε, μπορούμε να συνεχίσουμε, παρακαλώ, την κριτική για τα ρούχα. Λοιπόν, για βγάλε λίγο αυτό το δερμάτινο που λίγο κλαίει. Εντάξει, είναι απλά ένα layer. Ένα κλέιερ μάλλον, layer είναι. Αφού κλαίει. Κλαίει. Λοιπόν, η φούστα, το πουκάμισο και το τζάκετ μου αρέσουν πάρα πολύ. Πραγματικά είναι πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραίο το χρώμα της τσάντας. Όχι η τσάντα, νομίζω, σε αυτό το look θα προτιμούσα να είναι λουστρίνη. Δηλαδή αυτό το χρώμα ακριβώς σε λουστρίνη. Σαν τσάντα μόνη της είναι μια χαρά. Σε αυτό όμως το σύνολο θέλει μια ένταση. Οι μπότες αυτές δεν μ' αρέσουν, το έχω ξαναπεί. Τον τζάκετ του από πάνω αχρίαστο, δηλαδή τη χαλάει την εικόνα πάνω να την ανεβάζει. Okay. Θα μπορούσε τον τζάκετ σου να είναι αυτό το αμάνικο. Τρία. Ευχαριστώ. Έλενα. Το πουκάμισο αυτό, εγώ θα το ήθελα να μην το βλέπω. Θα ήθελα να το δω μέσα από την φούστα. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα που έχει το γυλαίκο σου. Πάρα πολύ, είναι καταπληκτικό. Τρελαίνομαι για την τσάντα, δεν μου αρέσει καθόλου το πανωφόρι σου. Και όχι γιατί λέει, κλαίει κτλ. Κτλ. Το βρίσκω πολύ λίγο. Αυτά. Ωραία. Α, και έβαλα και βραχιολάκια πάνω από το πουκάμισο για την υπογραφή. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο. Ναι. Νομίζω ότι τα μήκη και οι φες εδώ πέρα κάτι παίζει. Επίσης, είναι το oversized jacket πάνω από ένα σχεδόν oversized γυλαίκο. Δηλαδή υπάρχει πολύ πληροφορία. Από τη στιγμή που το έβγαλες και η φούστα απέκτησε ένα άλλο, ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. 11 είναι η τελική βαθμολογία για σήμερα. Μπορείς να επιστρέψεις θέση σου, Μαρία. Ευχαριστώ.